Δυστυχώς το 2024 είναι μια άσχημη χρονιά με 12 γυναικοκτονίες και διπλασιασμό των περιστατικών που καταγγέλθηκαν. Ο λόγος λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα όλες εμείς εδώ είναι για να δώσουμε φωνή σε όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία ή κακοποίηση σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτή είναι σωματική, είτε λεκτική, είτε συναισθηματική, για να βρουν το θάρρος και τη δύναμη να μιλήσουν και να καταλάβουν ότι όλοι εμείς είμαστε δίπλα τους. Είναι δίπλα τους οι φορείς, είναι δίπλα η ελληνική αστυνομία, τα υπουργεία και όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο προστασίας τόσο για τις ίδιες όσο και για τις οικογένειές τους. Κινητοποιούμε λοιπόν όλοι μαζί την κοινωνία του Ηρακλείου, της Κρήτης, έτσι ώστε να δει το φαινόμενο αυτό από κοντά και να έρθει κοντά σε εκείνα τα περιστατικά που μπορεί και μόνοι μας να αναγνωρίσουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν αφορά ένα συγκεκριμένο ηλικιακό πλαίσιο ή μια κοινωνική ομάδα. Αφορά όλες μας. Είτε οι γυναίκες αυτές είναι επιστήμονες, είτε είναι νοικοκυρές, είτε είναι αγρότησες. Όλες μπορούν να έχουν υποστεί ή να αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε ένα καθεστώς κακοποίησης. Και νομίζω ότι όλοι εμείς μπορούμε να τις ενδυναμώσουμε, να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί τους και να τους πούμε να μιλήσουν, να τολμήσουν να μιλήσουν και να πούν το πρόβλημά τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί αφορμή για αφύπνιση και ευαισθητοποίηση. Οφείλουμε να μην κλείνουμε τα μάτια στη βία, να αναγνωρίζουμε τα σημάδια κακοποίησης, είτε ορατά είτε μη ορατά, και να βοηθάμε τα θύματα, γυναίκες που βιώνουν τη βία. Είμαστε εδώ μάλλον για να στηρίξουμε τη γυναίκα από πριν την καταγγελία, μετά την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της καταγγελίας. Γιατί οι γυναίκες χρειάζονται να έχουν ένα υποστηρικτικό δίκτυο και ασφάλεια και ανθρώπους που είναι κοντά τους, επιστήμονες, επαγγελματίες, να τους στηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η οποία είναι δύσκολη, είναι επίπονη. Χρειάζεται να τις κάνουμε όσο το δυνατόν πιο φιλικά προσκύμονες στις ίδιες. Υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, έτσι ώστε μια γυναίκα να μην φτάνει στο σημείο, και δυστυχώς αρκετές φορές το ακούμε να λέει μετάνιωσα και αν ήξερα ότι η διαδικασία θα ήταν έτσι, ίσως να μην το έκανα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε εκείνες τις γυναίκες να πιστέψουν και να δουν στην πράξη, να εφαρμόσουμε πλήρως όλο το νομικό επλοστάσιο που έχουμε, να ακολουθήσουμε πιστά όλη τη διαδικασία και τη νομική οδό που υπάρχει, έτσι ώστε καμία γυναίκα να μην φτάνει στο σημείο της δευτερογενούς τραυματοποίησης. Αυτό που το σύστημα πολλές φορές, επειδή οι διαδικασίες πολλές φορές είναι αρκετά επιφορτιστικές, αρκετές φορές βλέπουμε επαναλήψεις, βλέπουμε ανθρώπους όπου κάνουν ανάκληση. Η ανάκληση των πραγμάτων που μια γυναίκα υφίστανται είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνηθες. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές πιέσεις, γιατί υπάρχει ο μήνας του μέλητος του φαύλου κύκλου, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει πάρα πολύ πίεση, υπάρχει αίσθηση η κοινωνική, μη χαλάσεις το σπίτι σου και να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω. Είμαστε έτη 2024, αλλά δυστυχώς υπάρχει ακόμη αυτή η δυσκολία. Οπότε είμαστε εδώ να ακούσουμε κάθε δυσκολία και κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζει όποια γυναίκα βιώνει τη βία σε οποιαδήποτε μορφή, και να κάνουμε την καλύτερη μέρα την επόμενη.